Χαίρετε, χρόνια πολλά. Γεια σου, Τσάκλι μου. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται, πώς περάσατε? Καλά, μωρέ. Ήσυχα. Ήσυχα και προσωπικά, στοιχηματικά, εγώ χθες αρκετά καλά. Πήγαμε καλά. Ναι, εγώ ό,τι έγινε το βλέπα. Και τα over αυτά στη City και το διπλό της Arsenal και τον Άσο της Tottenham. Όλα, όλα. Μόνο το Villa Chelsea φοβήθηκα και το έπαιξα απλά για να βοηθηθώ. Έπαιξα ένα δελτίο, σκέτο, over 1,5, γιατί φοβόμουν, δεν ήξερα, πραγματικά δεν ήξερα τι θα γίνει. Και έπαιξα, είχε μία λάθος απόδοση χθες οι εταιρείες, είχαν λάθος απόδοση, να το πω αυτό. Είχαν ένα αγώνα ΑΕΚ Περιστέρι. Για κάποιο λόγο οι εταιρείες έδιναν το Περιστέρι full favori. Επηρεασμένες, και αυτό είναι καλό να σας το πούμε με τον Τζάρλι. Οι εταιρείες επηρεάζονται πολύ από την είδηση του κορονοϊού. Δηλαδή, αν οι εταιρείες μάθουν ότι 2-3 παίκτες σε μια ομάδα δεν παίζουν, επηρεάζονται. Και εκεί μπορείτε να βρείτε κάτι καλό. Γιατί η μπασκετική ΑΕΚ, ναι, είχε πρόβλημα ακόμη και την τελευταία στιγμή. Ναι, ήταν θέμα τελευταία στιγμή το αν θα γίνει το παιχνίδι ή όχι. Ναι, είχε θέμα αριθμητικό. Αλλά προσέξτε που την πατήσαν οι εταιρείες. Και φυσικά, Τσάρλι, εγώ έπαιξα και το πιάσα κατευθείαν. Τον Άσο. Ότι οι παίκτες που χρειάζονταν στο ΔΕΔΑ. Οι παίκτες που θα έπρεπε να είναι εκεί για να κερδίσει η ΑΕΚ το μάτς ήταν όλοι. Μπράβο. Καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό. Που λες, οπότε τα δύο δελτία και τα έπιασα και τα δύο. Σαν στοιχηματικός κανόνας είναι πολύ σημαντικός και για τον εξής λόγο. Εγώ, για παράδειγμα, για να πω για απουσίες ομάδας, πρέπει να ξέρω ότι είναι κομβικοί ποδοσφαιριστές. Γιατί τι γίνεται. Βλέπω πολλές φορές και επηρεάζει και ο κόσμος στα ρεπορτάζ. Είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει την Κυριακή. Με τις ίδιες απουσίες. Παίζει Τετάρτη και σου λέει σοβαρές απουσίες. Ναι, ναι, ναι. Λείπουν πέντε παίκτες. Και πριν τέσσερις μέρες κέρδισαν ακριβώς με τις ίδιες απουσίες. Κέρδισαν. Οπότε πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στις απουσίες και αυτό που λες να ξέρεις ότι αν επηρεάζουν ή αν όχι την ομάδα. Και όπως στο μπάσκετ το γνωρίζεις πολύ καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι, ναι. Ήταν ωραίο χτες γιατί είχα να πάω, πήγα θέατρο σε μια ωραία παράσταση στο Κυριακίδη. Και ξεκίναγε 5.30, πάντα έχει καθυστέρηση ένα τέταρτο. Και μέχρι να αρχίσει είχα πιάσει και τα τρία μάτς. Και ήμουν πολύ ήρεμος. Είχα πληρωθεί, έκατσα και τα τουργάκι μου. Γαμώ το, έπρεπε να μην έχει καθαρίσει, να ήσουν στην παράσταση. Καλά, κάτι που το έχεις κάνει πολλές φορές και να είσαι λίγο να βλέπεις, λίγο να βλέπεις τι γίνεται. Το θέατρο, εντάξει, το κάνω γιατί είναι ντροπή στο θέατρο καθόλου παίζει. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και έχω κάνει ένα τρομερό στο σινεμά. Βλέπουμε μια ταινία και ήταν thriller. Έπαιζε η Bolton. Που έπαιζε τότε και ο Γιαννακόπουλος η Μπόλτον. Που δεν υπήρχαν ίντερνετ και έχω βάλει ένα φίλο μου να μου στέλνει με μηνύματα. Και έχει περάσει κάνα 20 λεπτό και δεν μου έχει στείλει, αλλά έχει καθυστέρηση στο μάτς και λέω το χάσα. Και μου στέλνει μήνυμα και το ανοίγω και λέει στο 97 Μπόλτον 2-1. Και στο σινεμά κάνω γκολ! Το έχω κάνει και εγώ αυτό σινεμά. Ναι, ναι, μωρέ, εντάξει, σιγά. Να σου. Λοιπόν, ωραία ήταν αυτά. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε. Ένα ματσάκι είναι. Α, να πω επί τη ευκαιρία, παιδιά, το Real Fener. Αναβλήθηκε και αυτό λόγω κορονοϊού στην Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ είχε προβλήματα, έπαιξε με την Τζέσκα, με μένα και τον Τζάρλι, το Γιούλ και το Ρούντι. Εντάξει, τώρα δεν είχε. Και οι άλλοι δεν έχουν και τον Ντεκολό και τον Βέσελη. Έχουν και οι δύο ομάδες δηλαδή προβλήματα. Και προφανώς θα πρόκυψαν κι άλλα. Πάμε, Τσάρλι. Ναι, τίποτα. Ένα παιχνίδι είναι. Εντάξει, εμένα τα κόμπο δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ κόμπο μόνο όταν βλέπω ένα φαβορί. Που υπάρχουν συνθήκες για να επαληθευτεί με μεγάλη ευκολία ώστε να ανεβάσουμε την απόδοση, όπως για παράδειγμα στο City Leicester, δηλαδή να πληρωθεί κάποιος ένα 50, ένα 55, έναν άσο, ένα 14, από τη στιγμή που υπάρχουν οι συνθήκες. Τώρα, επειδή δεν έχουμε ένα match και για να ασχοληθούμε, βλέπω στο Newcastle United, βλέπω την τάση που έχει ο Ράκινγκ να την βελτιώσει την ομάδα στο αμυντικό κομμάτι. Στο γεγονός ότι την έχει κάνει πιο σφιχτή, πιέζει περισσότερο στο κέντρο, βάζει και τους back που είναι καλύτεροι αμυντικά. Δηλαδή βλέπεις ότι γενικά η φιλοσοφία του είναι να μάθει την ομάδα να κρατάει το 0. Έχουν δύο συνεχόμενες νίκες στο 1-0. Το διπλό είναι στο 1-45 με under 3,5 πάει στο 2-40. Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό σημείο. Δηλαδή ότι είναι καλή η αποδοσή το να πάρει κάποιος το διπλό με under 3,5 να το παίξει στο 2-40. Διπλό, ναι, διπλό και under 3,5. Από 1-45 στο 2-40. Εντάξει, η United δείχνει μια διαφορετική φιλοσοφία πλέον. Δηλαδή, δεν είναι η ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ και πάει να βάλει 3 και 4 για να το γυρίσει όπως έκανε με το Solskjaer και πολλές φορές να του φεύγουν τα μάτς. Ο Ράκινγκ το διαχειρίζεται διαφορετικά. Τέλεια. Αυτά. Και αύριο έχουμε πράγμα. Ναι, συνεχίζουμε. Έχουμε περισσότερα. Τσάρλι, φιλιά.
Γεια σου, Παντελή μου. Γεια σου, Σάγλη.